26 Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Ο εθισμός εξαρτησιογόνες ουσίες δεν έχει ηλικία. Υπολογίζεται πως 1,3 εκατομμύρια χρήστες ναρκωτικών παρακολούθησαν θεραπευτικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. 30.000 ήταν τα άτομα που έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών στις αρχές του 2000 στην Ελλάδα. 18 χρόνια μετά, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά το ίμιση, καθώς πλέον οι χρήστες υπολογίζονται περίπου στους 16.000. Σημαντικότερο είναι ότι ένα μεγάλο αριθμό αυτών των ανθρώπων είναι ήδη σε θεραπευτικά προγράμματα. Κάναμε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αυξήσουμε τις θέσεις θεραπείας, να απορροφήσουμε τη λίστα αναμονής εδώ στον Οκανά για την θεραπεία υποκατάστασης, και αυτό μας έχει φέρει σε μια πολύ καλή θέση σε σχέση μάλιστα και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η χρήση κάναβης είναι ο συχνότερος λόγος για την εισαγωγή σε προγράμματα θεραπείας ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των εθισμών, δραστηριοποιείται εδώ και 15 χρόνια και το Κέντρο Υποστηρίξης Εξαρτημένων Ατόμων Νόασης, προσφέροντας σε δεκάδες χιλιάδες άτομα τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις συνθήκες για μια ζωή ελεύθερη από εξαρτήσεις. Έρχονται οι νέα παιδιά τα οποία έχουν πάθει ψυχιατρικές διαταραχές εξαιτίας της χρήσης της κάναβης. Το χασίς σε αποδομεί, σε μπερδεύει, σε ταράζει, δεν έχεις πια κρίση, αντίληψη, δεν έχεις αντιστάσεις. Με σύνθημα «Απλά πες όχι», η Όασις διανέμει ενημερωτικό υλικό στις συμβολές Οδών Εκτείνου και Τσιμισκή, καθώς και στην Αριστοτέλους με Μητροπόλεως, ενώ το απόγευμα έχει προγραμματιστεί εκδήλωση από το Κεθεά Ιθάκη και Κεθεά Ανάδυση. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας έχουν προγραμματιστεί πλήθος εκδηλώσεων σε όλη τη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας όσον αφορά τις επιπτώσεις της εξάρτησης από τα ναρκωτικά.